Αγαπητοί φίλοι του Time TV, δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι την περίοδο της πανδημίας ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην αγορά ήταν τα σούπερ μάρκετς. Σύμφωνα με έρευνες, οι αυξήσεις των επιδόσεών τους υπερεύησαν το 10%. Αυτό ακριβώς το γεγονός θα σταθεί στο επίκεντρο της σημερινής μας συνομιλίας με τον κύριο Παναγιώτη Μπορέτο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικεφαλής στην IRI Ελλάς και ο ίδιος δραστηριοποιείται και μελετά αυτά τα δεδομένα της αγοράς για πάνω από 30 χρόνια. Κύριε Μπορέτο, σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση στο κάλεσμα του Time TV. Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Εκτενά. Είναι χαρά και τιμή μου να είμαστε σήμερα μαζί να συζητήσουμε τα τεκτενόμενα της αγοράς. Είναι αλήθεια ότι αυτός είναι ο ρυθμός ανάπτυξης του λιανεμπορίου και ιδιαίτερα του χώρου των σούπερ μάρκετς για το 2020 και για τους πρώτους μήνες του 2021? Θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, ας μείνουμε στο κομμάτι του σούπερ μάρκετ. Αυτό μετράμε, αυτό ελέγχουμε. Όντως, η αγορά του σούπερ μάρκετ είναι κοντά στο 10%. Έκλεισε πέρσι στο 8,3% αύξηση σε αξία. Και όταν μιλάμε εμείς στην ΑΕΡΑΕ σούπερ μάρκετ, λέμε πάντα τα καταστήματα που έχουν δύο ταμιακές μηχανές και πάνω και για 2.500 τετραγωνικά. Και είναι η Πειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Όχι τα νησιά. Γιατί τα νησιά δεν είχαν την ίδια απόδοση ακριβώς. Και η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τα προϊόντα σταθερού barcode και όχι επιζυγείο. Γιατί για πέρσι είδαμε πρώτη φορά μεγάλη ανάπτυξη στα προϊόντα σταθερού barcode, 9,5%, άρα είναι πολύ κοντά στο 10% που λέτε, ενώ τα προϊόντα επιζυγείο είχαν ανάπτυξη 4,7%, όλα αυτά που σας έδωσε σε αξία. Μάλιστα. Η φετινή χρονιά θα είναι διαφορετική. Ακολουθεί διαφορετικό ρυθμό, λέτε, πιο... Θα σας εξηγήσω αμέσως. Το πρώτο δίμηνο η αγορά ήταν στο 2, ήταν η αγορά στο 6,3. Έχοντας 8,4 τα προϊόντα σταθερού barcode, ανάπτυξη, και σταθερά τα προϊόντα επιζυγείο. Ο Μάρτιος όμως, τα προϊόντα σταθερού barcode έτρεξαν στο μείον 9. Μάλιστα. Και το year to date Μαρτίου στα προϊόντα σταθερού barcode είναι στο σύν 1,9. Άρα βλέπετε πώς αλλάζουν και πώς μετατοπίζονται. Γιατί μέχρι στιγμής μιλούσαμε όλοι για ένα Γενάρη-Φλεβάρη καλό, γιατί ο Γενάρη-Φλεβάρη, σας θυμίσω, συγκρινόταν με ένα πέρσι non-COVID Γενάρη-Φλεβάρη. Μόνο τελευταία εβδομάδα του Φλεβάρη είχαμε κάποια έντονα, αν θέλετε, στοκαρίσματα από τους καταναλωτές. Ο Μάρτιος που ήταν το επίκεντρο του COVID πέρσι ήταν ατύπικα υψηλό. Με αποτέλεσμα η φετινή χρονιά, ο Μάρτιος, να είναι στο μείον 9. Και ο Απρίλιος, που ήταν πολύ ψηλός πέρσι, εκτιμούμε και ο Απρίλιος θα συνεχίσει να έχει περίπου τα ίδια πάτα. Είναι λογικό λοιπόν από μία άποψη, γιατί συγκρίσιμα συγκρίνεται με την αντίστοιχη περίοδο που ήταν μέσα ακριβώς. Στην πανδημία. Ακριβώς. Και εκτιμούμε ότι και η αγορά από Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο θα εξορροπήσει, όπως πέρσι, και θα δούμε. Εκεί ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι ο Νοέμβριο-Δεκέμβριο που είχαμε το δεύτερο lockdown πέρσι. Και πραγματικά είχαμε πολύ υψηλές αναπτύξεις αγοράς στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Πάντως, αδιαμφισβήτητα, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ μπορούμε να τον κατατάξουμε στους νικητές, σε εισαγωγικά, της πανδημίας. Είναι στους νικητές και βέβαια εγώ βάζω εδώ και κάποια, αν θέλετε, κάποια μικρά έτσι εισαγωγικά. Οι περισσότεροι μεγάλοι retailers έχουν και τα cash and carry. Τα cash and carry δεν ακολούθησαν τον ρυθμό ανάπτυξης των σούπερ μάρκετ, γιατί αυτά αναφέρονται σε επαγγελματίες και σε κάποιες χορέκα. Και πολλές εταιρείες, ενώ έχουν πολύ υψηλή απόδοση στα σούπερ μάρκετ, από την άλλη μεριά το κομμάτι του business που είχαν, business to business στο χορέκα, δεν πήγε καθόλου καλά. Μάλιστα. Δηλαδή, αν βλέπουμε το ένα κομμάτι της αλήθειας που είναι σούπερ μάρκετ, πάει εξαιρετικά καλά, αλλά πρέπει να δούμε όλη την εικόνα. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Που σημαίνει ότι τα όποια ωφέλη υπήρξαν στο επίπεδο των σούπερ μάρκετς αντισταθμίστηκαν με κάποιες απώλειες στο υπόλοιπο ναι, κομμάτι. Ίσως προσπάθησαν να αντισταθμίσουν κάποιες απώλειες που μπορεί να ήταν πολύ μεγαλύτερες σε πολλούς παίχτες. Μάλιστα. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι αν το δούμε λίγο σε μεγαλύτερο βάθος υπήρξε μια διαφοροποίηση στον χώρο των σούπερ μάρκετς. Δηλαδή τι θέλω να πω, τα μεγάλα υπερ μάρκετς με τα μικρότερα, τα mini markets της γειτονιάς, είχαν μία διαφοροποίηση. Θέλω λίγο να εστιάσουμε σε αυτό και να μας δώσετε μία εικόνα. Βεβαίως. Κοιτάξτε να σας πω κάτι.
Εδώ φαίνεται καθαρά ότι τα hypermarkets, όπως συνέβησαν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, έχουν κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς. Είναι περίπου στο δίμηνο, στο 14,5% και αυξάνεται το 21,1% όταν η αγορά αυξάνεται 8,4%. Και έχουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της αγοράς αυτά. Μετά ακολουθούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετς που είναι από 1.000 έως 2.500 τετραγωνικά, συν 9% στο δίμηνο. Είναι ή τα μεσαία που είναι από 400 τετραγωνικά μέχρι 1.000, συν 4,8% και τα μικρά τα οποία είναι στο συν 3,1%. Αυτό όμως που έχει συμβεί και στις άλλες χώρες είναι ανεβαίνουν τα hyper markets, και ας εξηγήσω τους λόγους, αλλά ανεβαίνουν και πολλά μαγαζιά μικρά γειτονιάς ή το πιο μικρό οργανωμένο λιανεμπόριο μπορεί να είναι και καταστήματα κάτω από μια ταμιακή μηχανή. Γιατί στο μεγάλο σούπερ μάρκετ, hyper market πάει γιατί δέχεται πολύ κόσμο, με τα μέτρα των 25 τετραγωνικών. Λογικό. Ένα καταναλωτή. Λογικό. Βρίσκει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και βρίσκει επίσης, δεν είχαμε και πολλά out of stock. Στα μικρότερα καταστήματα πάει γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Ξεμένει από τις μεγάλες επισκέψεις που κάνει στα μεγάλα hyper markets και όταν ξεμείνει πάει να πάρει 3-4 πράγματα με μεγαλύτερη ασφάλεια στο μικρό του κατάστημα. Μάλιστα. Άρα, επειδή ο καταναλωτής άλλαξε τώρα, κάνει μεγαλύτερο καλάθι, πιο αρέσει επισκέψεις, πάει σε μεγαλύτερο σημείο, ίσως για να έχει κάποιο benefit, αν θέλετε, στην τσέπη του, να εκταμιεύσει λιγότερα χρήματα και καλύπτει τις αγορές του από τα γειτονικά καταστήματα. Μάλιστα. Αν έρθουμε τώρα στο επίπεδο των προϊόντων, ναι, ποια εμφανίζουν καθοδική πορεία και ποια εμφανίζουν ανωδική? Θα σας πω αμέσως, κύριε Πτενά. Εδώ βλέπουμε, καταρχήν θα έλεγα ότι άλλαξε πολύ ο καταναλωτής. Τι σημαίνει άλλαξε ο καταναλωτής? Ότι από εκεί που ξυπνούσε το πρωί και πήγαινε στη δουλειά του, άρα κατανάλωνε στο δρόμο ή, αν θέλετε, πρόσεχε την εμφάνισή του κάθε πρωί, ξαφνικά μένει πιο πολύ σπίτι, δεν φοράει το κουστούμι του, φοράει το ταγέρ του, οι κυρίες, φοράει, αν θέλετε, τις φόρμες του, τα ρούχα του. Άρα, καταναλώσεις οι οποίες είχαν να κάνουν στο on the go και στην προσωπική περιποίηση έχουν μείνει λίγο πίσω. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Ναι, ναι. Ατομικές συσκευασίες που αγόραζε για να τις καταναλώσω στον δρόμο. Τώρα μπορεί να πάρω μια οικογενειακή συσκευασία και να έχω σπίτι και να τρώω σιγά-σιγά. Πέρσι, οι κατηγορίες που ήταν πρωταθλήτριες ήταν ό,τι είχε να κάνει με το αντιμπακτηριακό, τα τζέλ, τα μαντιλιά, τα γάντια, οι χλωρίνες. Γενικά, ό,τι είχε να κάνει με καθαριότητα στο σπίτι και μεγάλη προσκρέμο σάπουνα, αλεύρι, γιατί μαγειρεύαμε πιο πολύ ο κόσμος. Και από την άλλη μεριά, ό,τι είχε να κάνει με προσωπική περιποίηση, στάλες, στα μαλλιά, αντιλιακά, αφρόλουτρα και αυτά, ήταν αυτά τα οποία είχαν σημειώσει μεγαλύτερη. Έχουν υποχωρήσει. Έχουν υποχωρήσει. Το snacking σαν κατηγορία ήταν αυτό που δεν ακολούθησε μεγάλη ανάπτυξη. Όπως επίσης και τα μη αλκοολούχα beverages, τα οποία τα έπαιρνες για να τα καταναλώσεις κάπου αλλού από το σούπερ μάρκετ. Άρα λοιπόν, καταναλώσεις που ήταν μέσω σούπερ μάρκετ, μέσω σπίτι πήγαν καλά, καταναλώσεις οι οποίες ήταν να πας εκτός σπιτιού, ήταν αυτές οι οποίες είχαν κάποια, αν θέλετε, δεν ακολούθησαν την ανωδική πορεία της αγοράς τόσο πολύ. Μάλιστα. Μετράτε αλήθεια την υπόθεση των παραγγελιών από απόσταση? Αυτό μπορείτε να έχετε μια εικόνα? Εικόνα έχουμε. Αυτό που μιλάμε με τους διάφορους λιανέμπορους, δεν το μετράμε ακόμα, γιατί αν θέλετε το πραγματικό καλάθι έτσι όπως διαμορφώνεται, ακόμα οι λιανέμποροι σε πολλές περιπτώσεις δεν θέλουν να δώσουν στοιχεία. Φαίνεται ότι το e-commerce, όπως έχει συμβεί και σε άλλες χώρες, έχει διπλασιάσει σχεδόν το μερίδιό του. Ναι, ναι. Και είναι κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται θα μείνει, γιατί στην αρχή ξεκινήσανε δειλά-δειλά να κάνουν κάποιες μικρές παραγγελίες. Υπήρχε μεγάλη δυσαρέσκεια, σας θυμίζω, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown. Έχετε με την έννοια ότι παρέγγελες προϊόντα. Και λοιπά, ναι. Ελλειπή προϊόντα, καθυστερήσεις. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αρκετά και ο καταναλωτής πάει και κάνει και μεγαλύτερα καλάθια με το e-commerce. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι αλλάζει τάση και το click and collect λίγο, αλλά και το e-commerce. Αυτή την περίοδο λοιπόν εκτιμάτε ότι υπάρχουν καινούργιες ευκαιρίες σε αυτό που λέμε αγορά των σούπερ μάρκετς, αλλάζει το τοπίο? Ξέρετε, ρωτάω για ποιο λόγο, γιατί φαίνεται ότι ο χώρος αυτός προσελκύει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και καινούριων παικτών. Ακούμε και δημοσιεύονται σε διάφορα έντυπα ότι παίκτες και από το εξωτερικό βλέπουν αυτό το χώρο να εμφανίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες. Θα ήθελα να σας πω λίγο. Ναι, βλέπω ότι αλλάζει, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι αλλάζει ο καταναλωτής.
Τι θέλω να πω με αυτό. Σωστά. Γιατί το σούπερ μάρκετ πρέπει να ακολουθεί τον καταναλωτή, τον πελάτη του, για να μπορέσει να ταυτοποιηθούν αυτοί οι δύο και να έχουν μια πολύ ισχυρή σχέση. Όταν λοιπόν ο καταναλωτής βλέπουμε ότι θα είναι σημαντικά πιο πολύ οικονομικά πιεσμένος τώρα από ό,τι ήταν πριν το lockdown, άρα σημαίνει ότι δίνει μεγαλύτερη σημασία στις τιμές. Ή αν θέλει και το e-commerce βοηθάει να ψάχνει περισσότερο τις τιμές. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πολλά out of stock που είχαμε στο πρώτο lockdown έχουν δώσει μια όθηση σε προϊόντα τα οποία είναι τοπικών παιχτών, που είναι πιο κοντά στο σημείο πώλησης, μικρότερες μεσαίες αλυσίδες, προμηθευτές. Και ο καταναλωτής δείχνει μια προτίμηση αυτό, γιατί ούτε out of stock ήταν, αλλά θέλει να ενισχύσει λίγο και το τοπικό περιβάλλον. Δηλαδή, μας λένε στην Γαλλία, σας πω ένα παράδειγμα, ότι υπάρχουν οι γαλακτοπαραγωγοί, οι οποίοι δέχονται ο καταναλωτής να πληρώνει ένα premium για αυτούς, αρκεί να ξέρει ότι είναι πιο φρέσκο το προϊόν και υπάρχει πάντα. Με συγχωρείτε, αυτό πώς συνδέεται με το γεγονός όμως ότι τα εισοδήματα είναι μικρότερα? Δηλαδή, πολύ μεγάλος αριθμός καταναλωτών ζει, ξέρετε, με τα 500 ευρώ που είναι η. Ναι. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχουν μεγάλες διαφορές τιμών από τα private label. Δηλαδή, αν θέλετε, μπαίνουν σε ένα positioning μεταξύ επωνύμων προϊόντων και private label, τα τοπικά προϊόντα. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι ίσως κάνει και κάποιον εξορθολογισμό των προϊόντων. Γιατί όταν πηγαίνεις πολύ πιο αραιά σε ένα σούπερ μάρκετ, ακολουθείς πολύ πιο πιστά μια λίστα που έχεις στο σπίτι σου. Άρα εκεί κάποια πράγματα περιτά μπορεί να λείπουν. Επειδή λοιπόν θέλει να μένει λιγότερο χρόνο στο σούπερ μάρκετ, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν τα προϊόντα σταθερού barcode από τα επιζυγείο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάω στο ψυγείο να πάρω το σκευασμένο τυρί, γιατί μπορώ να το αποθηκεύσω, και θα πάρω λιγότερο τυρί από τον μπαγκαδόρο, όπου θα μου κόψει εκεί τα 200-300 γραμμάρια, γιατί και είναι θέμα ασφάλειας, να μείνω πολύ χρόνο στο σημείο. Να μην μείνω πολύ χρόνο, βεβαίως. Ναι. Αλλά και αποθηκεύεται και πολύ πιο εύκολα, δεν μου χαλάει το προϊόν. Ναι. Άρα λοιπόν, προτιμώ να πληρώνω κάτι πιο ακριβό και να πάρω προϊόντα τα οποία να είναι πιο σταθερού barcode. Από εκεί και πέρα, προσέχω τον εαυτό μου πιο υγιεινά, ότι μένω λιγότερο χρόνο στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχω καλύτερο merchandising, να βρίσκω εύκολα τα προϊόντα μου, να μην περιμένω πολύ στο ταμείο. Και αυτό φαίνεται λοιπόν ότι θα πρέπει να προσέξουμε λίγο το κωδικολόγιο, έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας, ναι. στο σούπερ μάρκετ, αλλά και το δίκτυο. Γιατί η τηλεργασία με κάνει να μην μετακινούμε τόσο πολύ. Εγώ πιστεύω ότι ένα κομμάτι της τηλεργασίας μετά τον κορονοϊό θα μείνει. Δηλαδή, θα μένουμε πιο πολύ στο σπίτι, δεν πηγαίνουμε 5 μέρες στο γραφείο, μπορεί να πηγαίνουμε 4-3 στο γραφείο. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Πολλές εταιρείες πλέον εκεί προσανατολίζονται. Και εμείς προσανατολίζομαστε σε αυτό το κομμάτι. Ότι δεν θα πηγαίνουμε 5 μέρες, μπορεί να πηγαίνουμε 2 μέρες στο γραφείο, 3 μέρες στο γραφείο και να μένουμε 2 από το σπίτι. Όλα αυτά αλλάζουν όμως κατανοητικές συνήθειες της γειτονιάς. Το πέρασμα, το σούπερ μάρκετ, πού θα μείνω. Μπορεί να μένω στο εξοχικό μου, εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, αφού δουλεύουμε μέσω τηλεργασίας. Άρα οι καταναλώσεις μεταφέρονται. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ποικιλία, τιμή, καινοτομία, supply chain, για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Οπότε βλέπετε τώρα, για να επανέλθουμε λίγο σε αυτή την ερώτηση που σας έκανα, βλέπετε να υπάρχουν αλλαγές στο δίκτυο των σούπερ μάρκετς? Δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση διαμορφώνει για την επόμενη μέρα ένα άλλο τοπίο? Θα σας πω, άλλο τοπίο όχι, αλλάζει όμως. Δίνουν μεγάλη έμφαση πια στο supply chain, με την έννοια ότι το e-commerce πρέπει να έχει κάποιες υποδομές για να μπορεί να το στηρίξει, εφόσον ανεβαίνει. Κοιτάνε οι ανέμποροι την αξιολόγηση του κωδικολογίου. Θέλουν δηλαδή αυτό που λέμε το assortment optimization, να μην έχουν κωδικούς που να μην έχουν μεγάλη ταχύτητα στα ράφια, τους παίρνει χώρο και δεν μπορούν να ακολουθήσουν το pattern της αγοράς. Κοιτάνε ένα εξορθολογισμό τιμών και προθηκών ενεργειών, να δουν πραγματικά ποιο είναι το optimum των πελατών και σίγουρα κοιτάνε και το δίκτυο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, γίνονται πράγματα, γιατί τώρα μπορούν, έτσι. Είναι ακόμα η φάση όπου η αγορά τρέχει πολύ καλά. Μάλιστα. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα να σας θέσω. Παρακαλώ. Που έχει να κάνει με την ίδια την εταιρεία, την IRI Ελλάς. Mm-hmm. Θέλω λίγο να μας πείτε ποια είναι η στόχευσή σας για το 2021, ποιες είναι οι προσδοκίες σας και με ποια εργαλεία δουλεύετε για να εξυπηρετήσετε το πελατολόγιο σας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Κοιτάξτε, εμείς στην IRI είμαστε πολύ χαρούμενοι εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχουμε το κέντρο αναλυτικών μοντέλων, μελετών, το οποίο καλύπτει όλες τις χώρες του δικτύου της IRI και όχι μόνο. Έχουμε 150 Έλληνες επιστήμονες, 99,9 είναι Έλληνες επιστήμονες. Έχουμε βοηθήσει να μην έχουμε το brain drain εδώ στην Ελλάδα και κάνουμε αναλυτικά μοντέλα, price elasticity, promotion effectiveness, media,
Assortization, πλατφόρμες, εδώ από την Ελλάδα και καλύπτουμε όχι μόνο Έλληνες πελάτες, αλλά και όλο τον κόσμο. Άρα βοηθάμε, αν θέλετε, να αναπτύξουμε τεχνολογία. Οι πελάτες μας, λοιπόν, αυτό το οποίο ψάχνονται είναι το forecasting, τι θα συμβεί στην επόμενη μέρα, για να κάνουν τα πλάνα τους, γιατί αλλάζει πάρα πολύ η αγορά. Σας είπα, από το σύν 8 πέσαμε στο μείον 9 σε ένα μήνα. Σε ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι των τιμών και των προσθετικών ενεργειών και όπως επίσης να ψάξουν να βρουν κενά στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που μπορεί να υπάρξει στην αγορά. Να φτιάξουν ένα νέο προϊόν με χαρακτηριστικά όμως που είναι τώρα ή του αύριο. Και όχι χαρακτηριστικά που ήταν πριν από 10 χρόνια ή 5 χρόνια. Δηλαδή, με δύο λόγια, βοηθάτε και την βιομηχανία, γιατί ξέρετε, έχετε την αίσθηση του λιανεμπορίου. Τι θέλει ο καταναλωτής. Ακριβώς. Κοιτάξτε, έχουμε και το κομμάτι της καταναλωτικής έρευνας που μετράμε τον καταναλωτή. Όλα αυτά τα παντρεύουμε με στοιχεία και analytics. Μάλιστα. Και πάμε στους προμηθευτές πίσω και τους βοηθάμε να φτιάξουν την επόμενη μέρα. Συνδέεται με τη λόγια και την τεχνολογία. Έχετε δηλαδή και τα τεχνολογικά στοιχεία. Βέβαια. Μπορούμε να μετρήσουμε, αν θέλετε, τα καλάθια, ποιοι καταναλωτές θα φύγουν από έναν πελάτη, από έναν λιανέμπορο, που θα πάνε, συνδυασμό προϊόντων. Το μότο μας είναι client growth deliver, να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να μεγαλώσουν. Και εμείς μαζί τους, βέβαια. Κύριε Μπορέτο, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν μια πολύ ευχαριστώ. Κουβέντα. Και ελπίζω να αυτό το κανάλι επικοινωνίας, γιατί πράγματι έχετε μια πολύ έτσι, ακριβή εικόνα της αγοράς, που είναι κάτι που ενδιαφέρει και τους δικούς μας αναγνώστες και τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να επικοινωνήσω μέσω εσάς, τους αναγνώστες και τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.